Ήταν Νοέμβρη του 2003, όταν ο τότε Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Βερελή, κυβέρνηση Σιμίτη, εξήγηλε τη δημιουργία του αεροδρομίου στο Καστέλη. Μάλιστα, ανέφερε και ω χρονοδιάγραμμα υλοποίηση τα τέσσερα έτη με έναρξη εργασιών το 2005. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου θα βάλει λουκέτο το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Μια εξαγγελία που ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Οι αναφορέ για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι βγήκαν από το Σιρτάρι τρία χρόνια αργότερα. Η κυβέρνηση είχε αλλάξει και ο νέο Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Λιάπη από τον Νίκο Καζαντζάκη ανακοίνωνε την κατασκευή αεροδρομίου στο Καστέλι. Μάλιστα, στη συνέχεια μετέβη στο Καστέλι για να επιθεωρήσει το χώρο που θα κατασκευαζόταν το νέο αεροδρόμιο. 2009 και ο Γιώργος Σουφλιάς, υπουργός της κυβέρνησης Καραμανλή, προεδρεύει σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης και ανακοινώνει ότι το αεροδρόμιο θα δημοπρατηθεί το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Ο κύριος Σουφλιάς μάλιστα δίνει στη δημοσιότητα και συγκεκριμένα στοιχεία οικονομικά το κόστο για την κατασκευή θα άγγιζε το 1,5 δι ευρώ. Οι υπουργοί άλλαζαν, κυβερνήσει έπεφταν, αλλά το αεροδρόμιο παρέμενε στα συρτάρια των Υπουργείων. Φτάνουμε στο 2011 και στη νέα εξαγγελία Ραγκούση. Ο Υπουργό Μεταφορών αποφάσισε να μην αναβληθεί για έκτη φορά η δημοπράτηση παρά το γεγονό ότι γνώριζε τον κίνδυνο να κηρυχθεί άγονο ο διαγωνισμό. Ούτε και αυτή τη φορά, ωστόσο, είχαμε θετικέ εξελίξει. Τη θέση Ραγκούση πήρε λίγα χρόνια αργότερα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μάλιστα ο υπουργό μιλούσε για ολοκλήρωση του διαγωνισμού, για δεσμευτικές προσφορές και για έντονο ενδιαφέρον εταιριών. Μάλιστα ανακοίνωσε και βελτιωτικέ παρεμβάσεις στον Νίκος Χαζαντζάκης. Το νέο αεροδρόμιο του Καστοελίου που δημοπρατήσαμε την Άνοιξη είναι ένα αεροδρόμιο, ένα έργο με τεράστιο ενδιαφέρον. Έχουμε μεγάλου ομίλου που ενδιαφέρονται για την ανέγερσή του, την κατασκευή του, τη λειτουργία του αύριο με το σύστημα της παραχώρησης. 16 ολόκληρα χρόνια μέχρι το νερό να μπει στο αυλάκι, μέχρι εξαγγελίες να γίνουν πράξη και μέχρι κριτική να δουν αναπτυξιακή προοπτική για το νησί μέσα από την κατασκευή του μεγαλόπνοου αυτού έργου. Ναι, φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά αξιόπιστα σχήματα. Η κυβέρνηση διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις εδώ και δύο χρόνια ένα έργο που ήταν ημιλιπόθυμο το αεροδρόμιο Καστελίου εξήγηλαν η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη το 2000, οι κυβερνήσει του Κώστα Καραμανλή το 2004 και το 2007, εκείνη του Γιώργου Παπανδρέου το 2009, του Αντώνη Σαμαρά το 2012 Plans for building a large airport hub from China to Europe and Northern Africa based on the Greek island of Crete ενώ φτάσαμε και σε εκείνη του Αλέξη Τσίπρα, όπου το όνειρο γίνεται πράξη. Γι' αυτό και η δική μας πολιτική για τις παραχωρήσεις και τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι απολύτως διαφορετική από την πολιτική της στρατηγική αντίληψη που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και θα τη δείτε σύντομα αυτή τη διαφορετική λογική να υλοποιείται.